Θα μείνουμε λίγο σε μια αποστροφή σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της συμβολής των λιγνητών στην ηλεκτροπαραγωγή και στην ανακοίνωση ότι το Σεπτέμβριο θα μπει στο σύστημα και άρα στην εμπορική λειτουργία και η νέα μονάδα από το Λεμαΐδα 5, η οποία θα έλεγα από την ιδέα μέχρι και την υλοποίηση κατασκευής και μέχρι την ολοκλήρωση πέρασε από πολλές συμπληγάδες και εμπόδια. Θα πάμε να συζητήσουμε την εξέλιξη αυτή με τον γραμματέα του Σωματείου, του Πρωτοβάθμιου Σωματείου, του μεγαλύτερου στον χώρο της ενέργειας, του Σπάρτακου, τον Αθανάσιο Μάστορα, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο λόγω τεχνικής αδυναμίας. Κύριε Μάστορα, η εξέλιξη αυτή νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, ικανοποιεί τους λιγνητορύχους. Εάν πάρω υπόψη τον πρόλογό σας, κύριε Μαυρίδη, μπορώ να πω ότι και η πατρότητα της Λεμαΐδας 5 ανήκει στο συνδικάτο Σπάρτακος. Τα στελέχη τα οποία κάποτε οραματίστηκαν, πάλεψαν, έκαναν και σήμερα η Λεμαΐδα 5 είναι στην κατάσταση της δοκιμαστικής λειτουργίας με έντονους ρυθμούς, γιατί όπως είπατε δόθηκε οδηγία από την κυβέρνηση το Σεπτέμβριο να είναι έτοιμη να αποδώσει αυτά για τα οποία χτίστηκε. Θα ήμουν πολύ ευτυχής να είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο. Θα γίνει μια υπερπροσπάθεια προφανώς. Αν δεν είμαστε έτοιμοι αρχές Σεπτεμβρίου, πιστεύω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να δοθεί και το πρώτο μεγαβάτ από την Λεμαΐδα 5. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή, γιατί δικαιώνονται όλες αυτές οι προσπάθειες. Δεύτερον, γιατί αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι ο κακός λιγνίτης, τέλος πάντων, αποδεικνύεται πολύ καλός για να πεθάνει. Και τρίτον, θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά πρωτίστως την χειμερινή που ακολουθεί, διότι όπως υπόθηκε και από το στόμα του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, η Ευρώπη φέτος θα κάψει ό,τι βρει. Και αν ανατρέξετε και λίγο στα διεθνή φόρα, θα δείτε ότι ήδη η Γαλλία προσπαθεί να επανακρατικοποιήσει την EDF, την δική της εταιρεία. Η Γερμανία μπαίνει σε άλλους ατραπούς, σε άλλες λογικές. Νομίζω ότι είναι αρκετά όριμο πλέον και η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, να εσκύψει επάνω σε αυτό που το συνδικάτο ζητάει επίσημα, η Γενόπ και όλα τα πρωτοβάθμια, το ανακαθορισμό, τον αναπροσδιορισμό του ΕΣΕΚ. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε τους λιγνίτες απ' έξω, παρότι το μέγιστο που μπορούν να αποδώσουν αυτή τη στιγμή που μιλούμε είναι γύρω στο 25%. Αλλά έστω και με αυτό το 25%, και σήμερα 25 σήμερα, αν προσθεθεί και από το Λεμαΐδα 5, αυτό μπορεί να πάει και 35%. Ακριβώς αυτό λέω. Σήμερα λοιπόν παράγουμε 20% από λιγνίτη ρεύμα. Αν μπει και το Λεμαΐδα 5, αυτό θα πάει το 25 στο 30, μια μονάδα ίσως μπορεί να χρειαστεί να κάνει συντήρηση. Θα είναι μια βαθιά ανάσα για τον Έλληνα καταναλωτή, ούτως ώστε να αποφύγουμε πάση θυσία το ζήτημα του ρεύματος με δελτίο, ναι, όπως αυτό, ακούτε, αυτό είναι ένα πολύ στην Ευρώπη. Είναι ανοιχτό ενδεχόμενο. Αυτό το λέω γιατί από κυβερνητικά στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης το ακούσαμε και μάλιστα υπάρχει και η ανάλογη προετοιμασία για με εκπεριτροπής ηλεκτροδότηση περιοχών. Γι' αυτό σας λέω, ήδη παίζει στην Ευρώπη. Εμείς εδώ οφείλουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά και νομίζω ότι και η διοίκηση και η κυβέρνηση κινείται προς αυτή την οδό. Εμείς ως εργαζόμενοι είμαστε σε θέση, με πολλή δυσκολία οφείλω να σας τονίσω και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και να τονιστεί, ότι δεν υπάρχει προσωπικό, έχουν φύγει πάρα πολλοί συνάδελφοι. Στην περιοχή μας, όπως ξέρετε, έχουμε μείνει 2.057 συνάδελφοι, από τον διευθυντή του ΒΟΚ, τον κύριο Αντώνη Νίκου, μέχρι και εμένα, τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Λοιπόν, οι άνθρωποι καλούνται λοιπόν να δουλέψουν ορυχεία για να στέλνουν κάρβουνο στους σταθμούς. Να σας δώσω και 2-3 νούμερα που νομίζω θα ενδιαφέρουν και όλους τους τηλεθεατές μας. Αυτή τη στιγμή οι αυλές των λιγνητών είναι γεμάτες. Στον Άγιο Δημήτριο έχουμε 1.000.000 και κάτι και 70.000 τόνους υλικό έτοιμο για να καταναλωθεί. Που αναλογεί σε πόσες μέρες. Που αναλογεί σε φουλ λειτουργία των μονάδων 22 ημέρες. Μικρό διάστημα είναι αλήθεια. Δεν είναι καθόλου μικρό. Αυτό υποτίθεται κάθε μέρα, ναι, αλλάζει, έτσι. Σωστά. Έτσι, δεν είναι καθόλου μικρό. Σωστά. Αλλά με τα δεδομένα που νωρίτερα περιγράψατε, ότι δεν έχουμε προσωπικό και ότι έχει φύγει και ο ιδιωτικός τομέας και άρα θα καθυστερήσει ακόμη και αν του ζητήσουμε να γυρίσει. Θα πήγαινα και εκεί. Ακούστε να σας πω. Έχει γίνει μια
πολύ καλή προσπάθεια αυτή τη στιγμή από όλους διοίκηση και εργαζόμενους και πρέπει να λέμε και τα καλά, έτσι, να μην γκρινιάζουμε συνέχεια για τους διοικούντες κτλ. Έχει γίνει μια καλή δουλειά, μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή στον μπούγκερ του Ρηχείου, στην αποθήκη δηλαδή του Ρηχείου, υπάρχουν 2 εκατομμύρια τόνοι έτοιμοι για να, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και κάθε μέρα προσπαθούμε να παράγουμε όσο και αν οι σταθμοί. Χθες, να σας δώσω το νούμερο, έκαψαν 28.000 τόνους οι σταθμοί μας. Εμείς παρήξαμε 40.000 τόνους. Υπερκαλύψαμε. Άλλες μέρες ίσως υπολοιπόμεθα λίγο. Αυτό είναι, είμαστε όμως μέσα στους όρους πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι ο Λιγνίτης μας δίνει αυτήν την ασφάλεια εφοδιασμού που απαιτείται ούτως ώστε να δουλέψουν οι μονάδες, κύριε Μαυρίδη. Αυτό θέλω να τονίσω. Με πολύ ελάχιστο προσωπικό, και εδώ πάλι καλούμε και την διοίκηση και την κυβέρνηση να δει πολύ σοβαρά το θέμα των προσλήψεων σε πολύ κέραιες θέσεις. Προσπαθούμε να καλύψουμε, όπως λέτε και εσείς τώρα, την Πτολεμαϊδα 5 και σας μιλάω ότι υπάρχουν φοβερές ελλείψεις και μάλιστα στην ειδικότητα του ηλεκτρολόγου. Και δεν μπορούμε να βρούμε και την αγορά συναδέλφους έτοιμους να σηκώσουν το βάρος ενός σταθμού και δεν μπορούμε να τους αμείψουμε και σωστά, διότι ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει καλές αμοιβές αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι. Πάμε λοιπόν και στον ιδιωτικό τομέα. Έχουν φύγει πάρα πολλοί εργολάβοι με αποτέλεσμα η αποκάλυψη των κοιτασμάτων να μην έχει την προπορία που απαιτείται. Εδώ υπάρχει μια σχετική δυσκολία και εκεί όλο το προσωπικό, εργολαβικό και τακτικό προσπαθεί να ανταποκριθεί. Θα υπάρχει μεγάλη πίεση αυτό το διάστημα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά σας μιλάω να δώσετε και μια ειδική βαρύτητα και για τους χειμερινούς μήνες. Το καλοκαίρι, αν ανοίξουμε το παράθυρο, ίσως μπορεί να έχουμε λίγο δροσιά. Το χειμώνα, που θα είναι πολύ πιο δύσκολα, τα πράγματα πρέπει να θερμάνουμε τις πόλεις μας. Το Λεμαϊδα, Κοντάνη, Λόρινα, Ελλάδα, γενικά σε όλο την επικράτεια. Και αν δεν προνοήσουμε, όπως λέει και το γνωστό γνωμικό, το φρονίμουν τα παιδιά, τότε πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα το χειμώνα. Σας είπα, είναι μια χρυσή ευκαιρία τώρα να γίνει πράξη και το αίτημα του συνδικάτου για την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ. Δεν είμαστε δογματικοί. Έχω ακούσει τον Πρωθυπουργό να το λέει. Έχω ακούσει τους υπουργούς να το λένε. Έχω ακούσει την αντιπολίτευση να το λέει. Εδώ πρέπει να δοθεί μια όθηση από όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Μιλάμε για το έθνος. Μιλάμε να έχουμε ασφάλεια εφοδιασμού. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να κάνουμε και τις κριτικές μας, να κάνουμε και την κριτική μας προς την κυβέρνηση και προς όποιους θέλετε. Αλλά εδώ πρέπει να γίνει μια σωστή αναθεώρηση του ΕΣΕΚ, που να δίνει τη δυνατότητα αυτή η ασφάλεια εφοδιασμού να εξασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Μαστρά. Να είστε καλά και να με συγχωρείτε, διότι βρίσκομαι στον δρόμο και δεν θα μπορούσα να ήταν εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.